Τις δεκάδες συνταξιούχοι τώρα βρέθηκαν, κυρίες και κύριοι, σήμερα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν προγραμματισμένο να εκδικαστεί η έφεση που κατέθεσε το δημόσιο σε απόφαση που δικαίωνε 70χρονο για τα αναδρομικά. Οι συνταξιούχοι, όπως δήλωσαν στον Sky, περιμένουν να τους επιστραφούν τα δώρα και οι κομμένες συντάξεις, πολύ απλά για να μπορέσουν να ζήσουν. Ο Οδυσσέας Τσολογιάννης θα πρέπει να ξαναπάει στα δικαστήρια προκειμένου να διεκδικήσει αναδρομικά όσα έχασε μετά τις περικοπές δώρων και συντάξεων. Διεκδικώ αυτά τα χρήματα, τα οποία δεν μου τα δίνουν πίσω. Ενώ σε άλλους συνταξιούχους θα δώσαν μια άλλη αποφάση. 11.000 και κάτι. Το δημόσιο κατέθεσε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης που δικαίωνε το συνταξιούχο. Επειδή έχω πληροφορίες ότι θα ζητήσουν αναβολή, είναι απαράδεκτη η τακτική τους. Τρώνε όλο το χρόνο που δικαιούνται για να μας πάνε όσο μπορούμε πιο πίσω. Είναι ντροπή τους. Όπως και έγινε. Στο άκουσμα ότι η έφεση πήρε αναβολή, οι συνταξιούχοι ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες. Τρία άνεργα παιδιά αυτή τη στιγμή. Τα δύο πήγαν στην Κύπρο, δούλεψαν 4 μήνες και γύρισαν. Δεν δουλεύουν. Καταλάβατε. Δηλαδή είμαστε σε άθλια κατάσταση. Εδώ και τώρα θέλουμε τα δώρα. Στο πλευρό του βρέθηκαν πολλοί συνταξιούχοι που είτε έχουν καταθέσει και εκείνοι αγωγές, είτε προτίθενται να καταθέσουν. Που πέρασαν οι γιορτές και δεν είχα να πάρω στα εγγόνια μου μία σοκολάτα. Και πώς να μπορέσει όταν η σύνταξη δεν φτάνει για τα στοιχειώδη. Εγώ είμαι μεγάλο συνταξιούχα, τι να σας πω, 457. Αυτό που λέγουμε. 457. 600 χρωστάω στο πετρέλαιο. Εμείς παίρνουμε 800 ευρώ. Παίρνω αυτή την ώρα. Και δούλεψα 45 χρόνια. Ναι. Να και... Όχι. Έχουμε κάνει πάνω από 1.000 αγωγές. Οι αγωγές συνεχίζονται και θα ξεκινήσουν πάλι από τον Απρίλιο. Η έφεση του Δημοσίου αναμένεται να εκδικαστεί τελικά στις 19 Απριλίου. Ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν πολλές γωνιές.